Το δικό του μήνυμα με φόντο την τουρκική προκλητικότητα στέλνει ο αρχηγός λιμενικού σώματος ελληνικής αυτοφυλακής Θεόδωρος Κλιάρης. Εμείς κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε ως λιμενικό σώμα. Είμαστε νυχτημερών στα σύνορα, είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε προκειμένου να φυλάσσουμε τα θαλάσσια σύνορα της πατρίδας μας. Και νομίζω ότι ο Έλληνας πολίτης πρέπει να είναι ήσυχος για αυτή τη δουλειά που προσφέρει μαζί με τις ένοπλες δυνάμεις και το λιμενικό σώμα. Για τη θωράκιση των θαλασσίων σύνορων της χώρας μας, ο κύριος Κλιάρης αναφέρθηκε στο σύστημα θαλάσσιας επιτήρησης, το οποίο θα ενισχυθεί με ραντάρ και θερμικές κάμερες στο Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Το τελευταίο διάστημα είχαμε κάποια περιστατικά εδώ με μεταναστευτικές ροές, κάποια σκάφη τα οποία βέβαια έχουν προορισμό την Ιταλία, αλλά έμειναν εδώ πέρα λόγω μηχανικής βλάβης, γιατί τα περισσότερα εξ αυτών είναι παλιά σκάφη. Έχουμε αναπροσαρμόσει και εδώ τις δυνάμεις μας. Ήδη σε καθημερινό επίπεδο το κοιτάμε αυτό, προκειμένου να γίνεται γρήγορος εντοπισμός και να μην φτάνουν εδώ στην Κρήτη αυτά τα σκάφη. Συγκεκριμένα στο νησί μας πρόκειται να εγκατασταθούν 4 ραντάρ και θερμικές κάμερες μεγάλης εμβέλειας, οι οποίες θα μεταφέρουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο από τα θαλάσσια σύνορα της χώρας μας στο πλαίσιο σχετικού διαγωνισμού. 4 ραντάρ θα μπουν, ήδη προκειμένου να ζώσουμε όλο το νησί της Κρήτης, που θα έχουν γρήγορο εντοπισμό περίπου στα 30 μίλια, δηλαδή θα εντοπίζονται όλα τα σκάφη, ακόμα και τα μικρά σκάφη και φουσκωτά και μικρά σκάφη θα έχουν τη δυνατότητα εντοπισμού και σε αυτές τις μεγάλες αποστάσεις. Αναφερόμενος μεταναστευτικές ροές το μήνα Σεπτέμβριο, ο αρχηγός του λιμενικού σώματος δήλωσε ότι έχουν μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα. Το Σεπτέμβριο που μας πέρασε είχαμε περίπου 200 άτομα, 212 αν δεν απατώμε, είσοδο στη χώρα μας από τα θαλάσσια σύνορα, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του περσινού μήνα ήταν γύρω στις 6 με 6.500. Άρα έχουμε μία μείωση περίπου στο 98%. Στο πλαίσιο θυμοτυπικής επίσκεψης στο λιμεναρχείο Ηρακλείου, ο κύριος Κλιάρης αναφέρθηκε στην ενίσχυση με προσωπικό του λιμενικού σώματος, λέγοντας ότι εντός του 2021 οι λιμενικές αρχές θα ενισχυθούν με περισσότερους από 320 λιμενοφύλακες. Παράλληλα, το νησί μας θα ενισχυθεί με ένα ακόμη μεγάλο σκάφος. Έρχονται δύο μεγάλα 36 και 37 μέτρα τα ιταλικά και ένα από τα 4 τα οποία είναι αυτή τη στιγμή θα έρθει στην Κρήτη, όπως έχουμε πει. Το λιμεναρχείο, ειδικά του Ηρακλείου, κάνει μια εξαιρετική δουλειά και παράλληλα έχει ένα αξιοθαύμαστο έργο στο θέμα της καταστολής του λαθρεμπορίου. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, απονεμήθηκαν ναυτικά μετάλλια σε βαθμοφόρους του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου για τη δράση που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων διάσωσης ατόμων στη θάλασσα. Δεν είναι τίποτα η βράβευση. Το ηθικό κομμάτι είναι για εμένα, σαν άνθρωπος ο οποίος βούτυξα στη θάλασσα να σώσω ένα παιδί. Μπήκα, τον βούτυξα τον άνθρωπο, τον έβγαλα, τον έσωσα και μετά το συνέστημα, ό,τι αν έχει κάνει στη ζωή σου ή στην καριέρα σου, δεν περιγράφεται. Τα συγχαρητήριά μας στους δύο καλούς συνανθρώπους και συντοπίτες μας, οι οποίοι επαξίως τιμώνται σήμερα και επαινώνται για την ανθρωπιά τους, για την αγάπη τους, για την αυθορμητικότητά τους να σταθούν στην ανάγκη ενός άλλου συνανθρώπου μας. Αυτό τιμά ολόκληρο το λιμενικό σώμα.